Πες μας τι γίνεται εδώ με την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα. Η παραβατικότητα στην περιοχή μας είναι, νομίζω, σε μεγάλη έξαρση. Τώρα τα φαινόμενα αυτά, δεν ξέρω για ποιο λόγο τα τελευταία χρόνια, έχουν αρχίσει και γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά. Είναι λόγω φτώχειας, λόγω κρίσης, δεν ξέρω. Πάντως είναι πάρα πολύ έντονη αυτή η έξαρση που υπάρχει στην περιοχή μας. Στο Καστόρι έχουν σημειωθεί έτσι περιστατικά? Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Και εγώ προσωπικά έχω πέσει και θύμα. Έχω και κατάστημα στην περιοχή και έχω πέσει και θύμα. Δηλαδή, για πες. Εντάξει, μου ανοίξανε το μαγαζί και δηλαδή μου πήρανε μεγάλη αξία πράγματα. Γιατί υπήρχαν τσιγάρα μέσα, υπήρχαν κάρτες και όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα έχουν δεχθεί τέτοιο χτύπημα. Και στα σπίτια υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή μπαίνουν μέσα στα σπίτια, κλέβουν με έντονο φόβο από τους μεγάλους. Γιατί φοβόνται και για τη ζωή τους πλέον. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς οι μεγάλοι φοβόμαστε. Πολύ φοβόμαστε. Όταν νυχτώνει, εγώ κλείνω τις πόρτες, κλειδώνουμε, φοβάμαι. Και γενικά οι μεγάλοι άνθρωποι. Παιδιά μας λείπουνε, δεν είναι εδώ για να έχεις ένα στήριγμα κάτι. Αστυνομία μέχρι λίγο καιρό ήταν ανύπαρκτη. Φυλάνε τους βουλευτές. Η αστυνομία και στα γήπεδα πάνε, τα χωριά δεν μας... είμαστε γέροι, δεν χρειαζόμαστε εμείς τώρα. Αυτά. Υπάρχουν περιστατικά στο χωριό που σας έχουν κάνει να ανησυχήσετε? Ναι, υπάρχουν. Κλέψες, πάνε στα σπίτια, κλέβουν όταν δεν είναι κόσμος. Τώρα μέρα νύχτα πάνε, δεν ξέρω πότε πάνε, πολλά γίνονται τέτοια. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή είναι δύσκολη. Δηλαδή, ένα θόρυβο να ακούσετε, ανησυχείτε. Ναι, φοβάσαι. Φοβάσαι. Εγώ φοβάμαι. Και όχι μόνο εγώ, όλοι στην ηλικία μου. Να μας κοιτάξουν λίγο και να στείλουν να περνάει κανένα αστυνομικός να φοβάται ο κλέφτης και να. Τι να σας πω. Να μας προσέξουν λίγο. Μας έχουν παραμελήσει στην επαρχία πολύ. Αυτό είναι. Τα χωριά εδώ είμαστε. Τα χωριά, πολύ μας έχουν. Για πείτε μου πώς έχει η κατάσταση εδώ με τις κλοπές και την παραβατικότητα. Ξέφραγο αμπέλι, τα λέει όλα. Ξέφραγο αμπέλι, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Πιο πολύ αυτοί λένε ότι είναι γύφτη. Είναι γύφτη. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Πάει, κλέβουν αβέρτα, πάντως μου λέει κανείς. Φόβος, ε? Φόβος, βέβαια υπάρχει φόβος. Βέβαια υπάρχει φόβος. Υπάρχουν περιστατικά που σας λένε οι γείτονες, σας έχουν... Υπάρχουν περιστατικά, λένε αρκετά περιστατικά, λέει και μια γειτόνισσα εδώ προς τα πέρα, ότι κάθε βράδυ της χτυπάνε την πόρτα, λέει, να με, εκεί φωνάζουν, να με ανοίγει, η νιάρα δεν ανοίγει, σφράγισε με συνεργές το σπίτι της και τέτοια. Ναι. Τώρα, αν όλα αυτά είναι αλήθεια, πάντα, ότι είναι, γίνεται σμουρλής εδώ πέρα, εντάξει, ούτε συζήτηση. Ναι. Ξημερώνει ημέρα δηλαδή και υπάρχει δελτίο που έγινε διάρρηξη. Ναι, ακριβώς, ναι. Πρόβλημα. Ναι, μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Στο χωριό μας δεν γινόντουσαν το παλιά τόσο κλοπές όσο γίνονται τώρα. Παλιά οι ανθρώποι αφήναν τα σπίτια τους ανοιχτά επειδή ήμασταν μια... Δεν υπήρχε κλοπή. Ήσυχη κοινωνία, Ναι, ήσυχη κοινωνία. Τώρα έχουν αγριέψει λίγο τα πράγματα. Βλέπετε σε μια εβδομάδα έχουν γίνει πολλές κλοπές, 5 κλοπές. Οι ανθρώποι φοβούνται. Κλοπές γίνονται συνέχεια. Κάθε μέρα. Εδώ το μαγαζί μου το έχουν ανοίξει 4 φορές. Δηλαδή, μπαίνετε το πρωί και το βλέπετε, βρίσκεται ανοιχτό. Ανοιχτό και όλα κάτω. Εννοείται εμπορεύματα, ταμιακές. Ναι. Και πώς αισθάνεστε, τι γίνεται? Τι να αισθάνομαι. Παίρνω την αστυνομία, έρχεται, αλλά τι να κάνουν κι αυτοί. Αυτή είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ, έτσι δεν είναι? Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα, αν δεν ενδιαφερθούν οι πιο... Τι περιμένετε από την πολιτεία? Να στέλνει τουλάχιστον αστυνομικούς εδώ πέρα. Μέτρα έχετε λάβει, μέτρα ασφαλείας? Ό,τι και να λάβεις, αυτοί είναι αποφασισμένοι. Θα ανοίξουμε. Βρήκαν πάνω σπίτι, με βρήκαν στον ύπνο.
Με δέσανε, με κλέψανε, τα πήραν ώρα που λέει ότι βρήκανε. Πήραν και τα μάξι και φύγανε. Φοβερή εμπειρία, εντάξει, όχι φοβερή, παρά φοβερή. Βλέπω τώρα έχετε βάλει συναγερμό, αλλά εντάξει, αρκεί αυτό. Πάλι φοβάσαι. Γιατί λέει και με το συναγερμό, λέει την κάνει και φεύγουν στα γρήγορα στο μαγαζί, βέβαια. Τώρα ανέβουν πάνω λίγο δύσκολα, ξέρω εγώ μέσα. Τι είναι αυτό που ζητάει το χωριό, ζητάτε εσείς από την πολιτεία? Εντάξει, περισσότερο φύλαξη, ξέρω, αστυνόμευση. Αν και δεν υπάρχει, ας πούμε, πιστεύω προσωπικό για να το καλύψει αυτό το θέμα. Αφού δυσκολεύουν και από προσωπικό και από όλα αυτά, τι άλλο. Πες μας για την παραβατικότητα. Ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση είναι σοβαρή. Και ξεκινάει πρώτα πιστεύω από τις υπηρεσίες. Και μετά από το Υπουργείο. Πρώτα από το Υπουργείο και μετά τις υπηρεσίες. Διότι αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες από πρώτο χέρι δεν έχουν καύσιμα. Γυρίζουν όλες τις υπηρεσίες με χρήματα των υπαλλήλων. Αυτό έχω να πω. Ας πρέπει λίγο πιο ψηλά να κοιτάξουν τι γίνεται. Δεν μπορεί να έχουν απαιτήσεις χωρίς να μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Με τι θα πάει ο υπάλληλος από εδώ στην αγορία? Άσο που δεν υπάρχουν και υπάλληλοι. Εσύ φοβάσαι εδώ από την αύξηση της παραγωγής? Εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα πάρουν κανέναν άνθρωπο στο λαιμό του. Γιατί κάπου ο κόσμος έχει ακανακτήσει. Δηλαδή? Ξέρω εγώ, άμα το πετύχω με σπίτι μου, τα γίνει. Άμα εδώ και με χτυπάει τη μάνα μου, όπως χτυπάει στις αμέκλες, θα γίνει. Δηλαδή κάπως ένα κάτι να ξεφύγεις από την πραγματικότητα. Κύριε Κονομάκη, πείτε μας πώς έχει η κατάσταση πλέον με την παραβατικότητα και εγκληματικότητα στο χωριό. Κοιτάξτε κύριε Μπόνο, δυστυχώς το Καστόρι και γενικότερα η Βόρεια Δήμη ήταν μια περιοχή πολύ ήσυχη. Την τελευταία διετία η παραβατικότητα έχει αυξηθεί. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο ιδιαίτερα, έχει ξεφύγει η κατάσταση, να το πω έτσι πολύ απλά. Φανταστείτε ότι ο κόσμος ταμπουρώνει τα σπίτια του, βάζει κάμερες και συναγερμούς σε σημεία που είναι κεντρικά. Οι ηλικιωμένοι φεύγουν από τα σπίτια τους, πηγαίνουν στην Αθήνα, στη Σπάρτη, σε οποιαδήποτε πόλη είναι τα παιδιά τους, γιατί νιώθουν ανασφαλείς. Που σημαίνει ότι έχουμε θορυβηθεί όσο δεν παίρνει. Δυστυχώς υπάρχουν μόνο κλοπές. Δεν έχουμε ακόμη ληστείες. Ακόμη. Και το τονίζω γιατί, όπως είπα και πριν, η παραβατικότητα έχει φτάσει στα ύψη. Να το διευκρινίσουμε αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν έχουν έρθει, εννοείται, πρόσωπο με πρόσωπο οι πολίτες με τον ληστή που μπορεί να κατάει και όπλο και να συμβεί οτιδήποτε. Σωστά, έτσι ακριβώς. Και ο κόσμος καταλαβαίνει τι λέει. Έτσι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο συμβάν, πριν ένα μήνα περίπου, βγήκε ο άνθρωπος, γύρισε από τη δουλειά του, έκανε το μπανάκι του και βγήκε στο καφενείο να πιει το καφεδάκι του όπως συνηθίζεται στον τόπο μας. Μέσα σε μια ώρα λοιπόν το σπίτι του είχε γίνει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γύρισε ο άνθρωπος 7 και κάτι πίσω και είδε το σπίτι του σε άθλια κατάσταση. Τα ανάλογα κλοπημαία, έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω. Κάναμε μια προσπάθεια, επικοινωνήσαμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν σας κρύβω ότι είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και μία διετία περίπου. Με μία απόφαση που είχαμε πάρει ως τοπικό συμβούλιο μετά από εισήγησή μου. Ήταν πολύ αμυδρά τότε τα δείγματα. Τον τελευταίο χρόνο ξέφυγε η κατάσταση. Με το αποκορύφωμα, το τελευταίο εξάμηνο, που σχεδόν κάθε μέρα είχαμε μια κλοπή. Δηλαδή δεν το προλαβαίναμε. Ακούγαμε 2-3 σπίτια, ένα. Και κάθε μέρα ξυπνάγαμε και ρωτούσαμε τι έγινε, ανοίξανε σήμερα, πήραξανε κάποιον. Τι κλέβουν συνήθως? Συνήθως ό,τι βρουν στο σπίτι, χρήματα, χρυσαφικά, επιτοπλίστων. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε και κάποια είδη διατροφής. Επιτοπλίστων όμως, όπως σας είπα, χρήματα, ό,τι βρουν και χρυσαφικά. Μετά τις κινητοποιήσεις σας υπήρξε αντίδραση της αστυνομίας και έφερε κάποιο αποτέλεσμα? Βεβαίως. Τον τελευταίο μήνα
σχεδόν σε καθημερινή βάση υπάρχει ένα περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο κάνει περιπολίες και μέσα στενά του Καστοριού. Όπως είχα πει όμως και το λέω και το λέω και θα το λέω, δεν φτάνει μόνο αυτό. Γιατί μόλις θα φύγει το περιπολικό, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Έτσι είναι γνωστό αυτό. Δυστυχώς, αρχές της δεκαετίας του 2000, έκλεισε ο αστυνομικός σταθμός του Καστοριού, το οποίο συγχωνεύτηκε στο ΑΤΑΦ περιφερειάς Σπάρτης. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις τότε, δεν υπήρχαν όμως και κρούσματα. Έτσι. Δηλαδή ο κόσμος αντέδρασε μεν, αλλά όχι τώρα όσο εμείς. Γιατί δεν υπήρχαν κρούσματα. Κοιμόμασταν με ανοιχτά μπατζούρια και παράθυρα στην κυριολεξία. Έκτοτε λοιπόν τα πράγματα δυσκόλεψαν και θεωρώ ότι θα πρέπει η πολιτεία να εφαρμόσει αυτό που έχει ψηφιστεί και άλλωστε είναι κοινό γνωστό, τον αστυνόμο της γειτονιάς, ώστε να νιώθουμε πιο ασφαλείς. Γιατί δεν σας κρύβω, ναι μεν, ωραία, αλλά τι να κάνει και ένας αστυνομικός ο οποίος έρχεται με ένα περιπολικό για 5 λεπτά για να ξεκινήσει από τη Σπάρτη, να φτάσει στο Γεράκι και από το Γεράκι να φτάσει στο Λογκανίκο. Και από το Λογκανίκο να περάσει από το Καστόρι και να ξαναφύγει πάλι τελείως η βαρδιά του. Δηλαδή είναι ανθρώπινο, δεν είναι παράλογο και δεν ρίχνει κανένας ευθύνες στις υπηρεσίες. Το πρόβλημα είναι από ψηλά. Άρα η λύση είναι ριζική, πρέπει να είναι ριζική, λέτε, για να δημιουργήσει, για να εδραιώσει και το αίσθημα ασφάλειας. Αλλιώς είναι ημίμετρα. Έτσι ακριβώς. Όπως το είπατε, ημίμετρα. Πολύ σωστά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει μόνιμη λύση, πιστεύω ότι, όπως πολύ σωστά το είπατε, είναι κάτι προσωρινό. Πάλι, μακάρι να βγω ψεύτης, πάλι θα έχουμε κάποιο κρούσμα. Παραβατικότητα στους Βόρειους Δήμους, λέει, καλά κρατεί. Τι γίνεται στη δική σας? Σημαίνει τα τελευταία χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ήδη έχουν γίνει και συσκέψεις διάφορες προς αυτό το θέμα. Κρούσματα σχεδόν καθημερινά. Έλλειψη αστυνόμευσης. Η περιφερειακή διοίκηση της αστυνομίας ό,τι μπορεί κάνει γι' αυτό, αλλά η έλλειψη προσωπικού και η αύξηση της παραβατικότητας έχει αυτά τα αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα με τη διάνοιξη του καινούριου αυτοκινητόδρομου, η φυγή είναι ακόμα πιο εύκολη, οπότε η περιοχή μας βάλεται από όλες τις πλευρές, όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είδαμε ένα περιπολικό να κινείται. Κινείται τον τελευταίο καιρό και έχει ενισχυθεί και έχει αυξηθεί η παρουσία του. Και ό,τι μπορεί κάνει. Η περιοχή είναι μεγάλη, χιλιομετρικά. Είναι νέα τοπικές κοινότητες, είναι οι οικισμοί που απαρτίζουν τη δημοτική ενότητα Πελάνας. Δύσκολα. Η αστυνόμευση. Τι έχετε βιώσει εσείς, ποια ήταν η εμπειρία σας? Γενικά στην περιοχή μας υπάρχει μια ανησυχία, φόβος και πολλές φορές και τρόμος. Εγώ σε διάρκεια 4 μηνών έχω υποστεί κλοπές σε 2 φορές και μία απόπειρα. Στη μία ήμουν μέσα και τους αντιμετώπισα, βέβαια ήταν σφάλμα το ότι βγήκα έξω και ήταν 2 είχαν έρθει στο σπίτι. Και ένα ήταν με ένα αυτοκίνητο έξω από το χωριό και είχε παρκάρει και φύγανε. Ήταν 8 Σεπτέμβριο τότε, είχε πανσέλινο κλπ. Γενικά και με τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου υπάρχουν πολλοί δίωδοι διαφυγής και έχουν αυξηθεί κατά την εκτίμηση τη δική μου. Λοιπόν, και το τελευταίο τετράμινο, έτσι 3 φορές, 2 κλοπές και μια απόπειρα και μια πολύ πιο παλιά. Γενικά δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Εγώ βέβαια να φανταστείτε ότι δεν είμαι μόνιμος κάτοικος. Απλά μου έχουν συμβεί κάποια πράγματα όταν έρχομαι εδώ πέρα. Που εκεί αυτό με βάζει σε πολλές υποψίες. Για πείτε μου εσείς πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Τα πράγματα είναι άσχημα, διότι οι γύφτοι το έχουν ξεφτυλίσει. Μια φορά στην Κωτίτσα που ήμουν σε ένα κτήμα, στο ξαδερφού μου το σπίτι ήταν να πάνε 2 και κλέβανε. Εγώ κάτω δεν είχα πάρει χαμπάρι. Έφυγα από εκεί πέρα, ξεχνάω το αυτοκίνητο για τα κλειδιά, μου παίρνει το σακάκι. Μου παίρνει το σακάκι και τα κλειδιά του αυτοκίνητου, μου τα πετάνε στο Λογκανίκο. Δηλαδή δεν έχεις εμπιστοσύνη πουθενά εδώ πέρα να το είσαι, ας πούμε. Και εμείς οι γέροι τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να κάθε τόσο να φυλάμε. Δηλαδή, και τι να φυλάμε, δηλαδή, αν μας προλάβουν, δηλαδή, αν τους προλάβουν, αν δεν μας, άμα μας προλάβουν αυτοί, δηλαδή, θα μας ρέψουν να γραβηθεί, δηλαδή. Ναι. Διαφορετικά,
Αν τους προλάβουμε εμείς, θα τους καθαρίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση για να τη βγάλουν. Πρόεδρε, παραβατικότητα έχει δημιουργήσει μια δυσάρεστη κατάσταση στους Βόρειους Δήμους και γυρνάμε χωριό το χωριό να δούμε τι γίνεται. Αγόριανοι, πείτε μας ποια είναι η κατάσταση. Η κατάσταση είναι τραγική, θα το πω. Και είμαστε ανυπεράσπιση και κυρίως, ας πούμε, σε πιο δυσχερή θέση είναι οι γέροντες και οι ανήμποροι άνθρωποι. Δεν έχει βελτιωθεί τίποτα. Προχθές πάλι είχαμε επίθεση σε σπίτι του χωριού. Στο Γεωργίτσι πάλι επιθέσεις. Λοιπόν, παρότι έχω κάνει, εγώ το ξέρεις και εσύ, και έγγραφο από πέρυσι το οποίο αφορά την αστυνόμευση και την έχω ζητήσει και για το χωριό κυρίως, για το χωριό με ενδιαφέρει εμένα. Και το καινούργιο έγγραφο που έχουμε κάνει, το οποίο έχουμε στείλει και στην πολιτεία και στους βουλευτές και στο Δήμο και στον αρμόδιο υπουργό και στην Προεδρία της Δημοκρατίας και όποιος θέλει να σε ευχαριστηθεί. Λοιπόν, έχουμε ζητήσει και έχουμε απαιτήσει την ισονομία αναφορικά με τα δικαιώματά μας. Τα δικαιώματα τα δικά μας του κάθε χωριάτη, του κάθε φτωχού, του κάθε Έλληνα πολίτη είναι τα ίδια με του πολιτικού, με του βουλευτή, με του εισαγγελέα, με αυτού που έχει ανώνυμη εταιρεία που λέγεται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και φυλάσσεται από αστυνομικούς, τους οποίους πληρώνουμε εμείς. Και βάσει της ίδιας αιτιολόγησης που χρησιμοποιούν και αυτοί και φυλάσσονται, και εμείς με την ίδια αιτιολόγηση ζητάμε να υπάρχει στο χωριό μας παρουσία αστυνομικού οργάνου. Ας φαράει φρουρά, οχτάωρο, να έχει βάρδια και να φεύγει. Δεν μας ενδιαφέρει. Όπως φυλάει βάρδια στο κάθε πάρκο της Αθήνας, στον κάθε πολιτικό, στον κάθε δημοσιογράφο και σε οποιονδήποτε άλλον. Είναι δικαίωμά μας, πληρώνουμε γι' αυτό, δεν ξεχωρίζουμε το τομάρι μας από το δικό τους το τομάρι, θα το πω λαϊκά εδώ που είμαστε. Και ναι, το λέω τομάρι, τώρα πιο λαϊκά και να μην τα κόψεις, να τα ακούσουν έτσι. Και βεβαίως τα αιτήματα αυτά που έχουμε κάνει δεν τα έχουμε κάνει για εντυπωσιασμό, τα κάναμε για να αφυπνιστούν αυτοί. Και κυρίως να αφυπνιστούν οι δικοί μας εκπρόσωποι. Έρχονται στα χωριά μας και μας ζητάνε τον ψήφο μας για να μπουν στο κοινοβούλιο να υπηρετήσουν τα δικά μας συμφέροντα και να μας εξυπηρετήσουν. Και βεβαίως αυτό που τους έχουμε τονίσει και θα το τονίσω και εδώ είναι η δουλειά των εκπροσώπων μας είναι να συνευρεθούν, να συναποφασίσουν και οι τρεις μαζί και να προσαρμόσουν την θέση τους αναφορικά με την αστυνόμευση της επαρχίας. Δεν μπορεί να είναι όλη η αστυνομική δύναμη της χώρας στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα και η επαρχία να είναι ανεξέλεγκτη. Και το κυριότερο, το ξέρουμε όλοι δηλαδή και το ξέρετε κι εσείς, και αυτοί το ξέρουν. Η μεγαλύτερη πηγή παραβατικότητας είναι γνωστή. Αφορά συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Και η οποία βεβαίως δεν έχει, ας πούμε, πρόθεση να ενταχθεί στο κοινωνικό σύστημα. Προχθές είδαμε στην τηλεόραση τη γιαγιά που την κυνήγανε τα παιδάκια, να την κλέψουν και να την χτυπήσουν. Άρα λοιπόν και σε αυτό πρέπει η πολιτεία να αλλάξει τον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης. Και πιστεύω πως η αστυνομία ξέρει να κάνει τη δουλειά της αν αφαιθεί ελεύθερη από την πολιτεία. Είναι πολιτική η βούληση και η εντολή. Αν η πολιτεία θελήσει να αστυνομευθεί κάθε χωριό κάποιος χώρος, θα αστυνομευθεί. Αυτοί θα δώσουν την εντολή και οι αστυνομικοί διοικητές ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά και θα την κάνουν. Τώρα βέβαια τις ενστάσεις μας με αυτούς τις έχουμε αναφορικά με τι. Εμείς υφιστάμεθα τον έλεγχο σε κάθε βήμα, παντού. Αν το αυτοκίνητό μας έχει ασφάλεια, αν έχουμε άδεια κυκλοφορίας, αν μεταφέρουμε νόμιμα φορτία, αν έχουμε υπεράριθμους μέσα πελάτες κτλ. Εδώ βλέπουμε αμάξια χωρίς φώτα, χωρίς φλάς, χωρίς άδειες κυκλοφορίας ενδεχομένως, χωρίς ασφάλειας. Σαν τζαμπιά στα φύλλα να πάνε στις καρότσες και κρέμονται οι επιβάτες. Εκεί δεν ισχύει νόμος. Γιατί εκεί η αστυνομία κάνει τα στραβά μάτια. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε ενστάσεις και απαιτούμε και από την αστυνομία ή θα κάνει τη δουλειά της σωστά και ισότιμα με όλους ή δεν την κάνει. Και βεβαίως και σε αυτό να μην εθελοτυφλούν οι πολιτικοί να τοποθετηθούν, γιατί και αυτοί ψήφο θέλουν να παίρνουν, αλλά ψήφο έχουμε και εμείς. Οι Έλληνες, οι γηγενείς Έλληνες, που φορολογούμεθα για να παίρνουν επιδόματα αυτοί. Μάλιστα. Εν αντιθέσει με εμάς. Εν ολίγης, για να μην μακρηγορούμε, είναι δικαιωμά μας η ισονομία και αυτό ζητάμε απονομή δίκαιας
δίκαιας δικαιοσύνης, θα το πω έτσι και ας είναι άτοπο. Δίκαιας δικαιοσύνης, δίκαιας δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη να λειτουργεί προς όλους ισόνομα, ισότιμα και αξιοκρατικά. Μάλιστα. Το χωριό εδώ, οι Αγόριανοι, πείτε μου τι κατάσταση, τι βιώνει, δηλαδή υπάρχει φόβος, υπάρχει... Καθημερινά φόβος. Να σας υποδείξω και κατοίκους που έχουν υποστεί κλοπές, είναι και παρόντες. Ο κύριος Μακρυγιάννης εδώ, τα καταστήματα, το κατάστημα του Παπαδόπουλου που δέχτηκε προθέσεις πάλι επίθεση. Μάλιστα. Να ρωτήσετε και τους ίδιους τι έχουν βιώσει. Ωραία.